Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, τα μέλη του παραρτήματος Λάρισας, του Εθνικού Συμβουλίου κατά των ναρκωτικών, σε συνέντευξη τύπου έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την ημέρα αυτή, που σηματοδοτεί, όπως είπαν, τον Παγκόσμιο Αγώνα ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Ειδικότερα η πρόεδρος του παραρτήματος, κυρία Μαρία Τέλιου, υποστήριξε πως ο αγώνας αυτός στις μέρες μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού η προοπτική που ανοίγεται κυρίως για τους νέους ανθρώπους, με ανεργία ή ελαστική απασχόληση, αυξάνει στην νεολαία τους φόβους και την ανασφάλεια, οδηγώντας τους τις περισσότερες φορές στον ψεύτικο αυτό κόσμο των ναρκωτικών. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη σκληρή οπωσθόνηση πραγματικότητα, η πρωτογενής πρόληψη είναι αυτή που μπορεί να φέρει αποτελέσματα για την ανάπτυξη των νεανικών συνειδήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς παράγοντες στη ζωή ενός νέου, όπως είναι η οικογένεια, η εκπαίδευση, η επαγγελματική αποκατάσταση, ο αθλητισμός, ακόμη και τα μέσα ενημέρωσης. Ο στόχος μας για τη δημιουργία ενός μαζικού και διεκδικητικού αντιναρκωτικού μετόπου μπορεί να επιτευχθεί με καθημερινή δουλειά και τη συσπήρωση όλων εκείνων που δεν συμβιβάζονται σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα και με ελεύθερα τα ναρκωτικά. Όλων όσων επιθυμούν να αντιπαλέψουν τις αιτίες που δημιουργούν, αναπαράγουν και γιγαντώνουν το πρόβλημα της τοξικομανίας στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια αυτής της μέρας, το ΕΣΥΝ καλεί και στέλνει μήνυμα συσπήρωσης και αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, καμιά αποδοχή του διαχωρισμού του σε σκληρά και μαλακά, όχι στην καταστολή και την αποποινικοποίηση της χρήσης, καμιά αποδοχή της ιατρικοποίησης και ψυχιατρικοποίησης του προβλήματος των ναρκωτικών, που επικεντρώνεται στο σύμπτωμα και δεν αντιμετωπίζει τα αίτια που οδηγούν στη χρήση και στην εξάρτηση. Το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών λέει όχι στα ναρκωτικά, όχι στην καταστολή και την αποποινικοποίηση της χρήσης, να εγκαταλειφθεί προσπάθεια διακίνησης υποκατάστατων μέσα στο σύστημα υγείας, να υπάρξει δημόσια και δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης, αλλά και η δημιουργία τόσων θεραπευτικών προγραμμάτων όσων έχει ανάγκη ο τόπος.